Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει, όπως λέει και ένα γνωστό τραγούδι, αφού λίγα μόνο 24 ώρα μας χωρίζουν από τον καινούριο χρόνο, το 2019, στο οποίο όλοι μας έχουμε αναποθέσει τις ελπίδες μας για ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο επιθυμούμε. Μείνετε κοντά μας και σήμερα, παρά τις υποχρεώσεις των γιορτινών ημερών που ενδεχομένως να έχετε, διότι θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο, ο οποίος θα μας πει τις ευχές του και όχι μόνο. Επίσης θα έχουμε και δύο επικοινωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Μεγάλη Βρετανία. Εκεί λοιπόν μία φίλη της Καλύμνου, η Δομινίκη η Ξίδα, είναι τελειωμένη, έχει τελειώσει τα φοιτητικά της χρόνια στην Ελλάδα και αποφάσισε να μετακομίσει για πόσο χρονικό διάστημα δεν ξέρει ούτε η ίδια, στο Μάντσεστερ της Γαλλίας. Θα μας πει τις ευχές της από εκεί. Επίσης θα έχουμε και έναν καλυμνιακής καταγωγής νέο γιατρό, καρδιολόγο, τον κύριο Βούκαλη Χρήστο, ο οποίος αποφάσισε να δημιουργήσει την οικογένειά του στην Αγγλία, στην Ουαλία συγκεκριμένα, και θα τον δούμε μαζί με τα παιδάκια του να μας στέλνει και εκείνος τις ευχές του για τις γιορτινές ημέρες. Ωστόσο, πριν έχουμε αυτές τις επικοινωνίες, θα πάμε να δούμε την ειδησιογραφία μας. Έτσι λοιπόν, επίδομα στέγης που θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, θα εισπράττουν κάθε μήνα περίπου 300.000 νοικοκυριά που πληρώνουν ενίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου. Αυτό σημαίνει πως το επίδομα στέγη σε ετήσια βάση θα κυμαίνεται από 840 ευρώ έως 2.520 ευρώ. Το επίδομα θα χορηγείται με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Εκτός από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος και της ακίνητης περιουσίας, θα λαμβάνονται υπόψη οι καταθέσεις που τυχόν έχει το νοικοκυριό, καθώς επίσης και αν διαθέτει αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, σκάβος αναψυχής κλπ. Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστό αν θα δοθεί παράταση. Η αρμόδια Υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, δήλωσε στον Αντένα ότι την τελευταία στιγμή, αν χρειαστεί, αν προκύψει ανάγκη, θα υπάρξει παράταση. Η κυρία Παπανάτσιου, ερωτηθήσα για τυχόν αλλαγές στα ποσά, είπε πως εξετάζονται γενικότερα σενάρια για αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Πάμε να ενημερωθούμε σχετικά. Πάμε όμως στα τέλη κυκλοφορίας. Τέλη κυκλοφορίας λήγουν τη Δευτέρα. Τι θα γίνει, θα δώσετε. Κύριε Παπανάτσιο, θα μας ανακοινώσετε σήμερα εδώ για να βγάλουμε και είδηση ότι θα δώσετε μια σιωπηρή παράταση. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα οι άνθρωποι. Ναι, σιωπηρές παρατάσεις δεν υπάρχουν. Κανονικά. Εμείς τους ακούμε. Ναι. Εμείς τους ακούμε. Είμαστε σε επαφή με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μιλάμε με τον κύριο Πιτσιλή συνέχεια. Βλέπουμε πόσοι πρέπει να πληρώσουν. Δεν έχουν πληρώσει ακόμα. Όσοι δεν έχουν πληρώσει. Και την τελευταία στιγμή, αν χρειαστεί. Άρα Δευτέρα θα ανακοινώσετε την παράταση. Όχι, δεν ξέρουμε ότι θα την ανακοινώσουμε. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Αν προκύψει ανάγκη, θα το κάνουμε. Και εγώ είμαι κατά των Ελλήνων τη τελευταία στιγμή. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα το κάνουμε. Και εγώ είμαι κατά των Ελλήνων τη τελευταία στιγμή, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Παπανάτσιου. Δεν πρόκειται να πάρουν τα λεφτά του κάποιοι πριν από τι 2, 3, 4 του μηνό. Ή το άλλο. Δώσανε το δώρο και τους καθυστερούν το μισθό. Επειδή αποτελεί ποινικό αδίκημα η μη χορήγηση του δώρου, τα ξέρετε αυτά. Ναι, ναι, βεβαίως. Και αν ξέρετε την κοινωνία, πρέπει να το προλαμβάνετε. Θα το δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Εδώ θα είμαστε μέχρι την παραμονή. Μέχρι την παραμονή. Μέχρι την παραμονή εδώ θα είμαι. Θα είμαι κακός. Μέχρι την παραμονή εδώ θα είμαι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας. Γράψτε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση. Θα το εξετάσουμε ανάλογα με το τι θα υπάρχει, με τι προβλήματα θα δούμε και θα αποφασίσουμε. Και συνεξήγουμε από τα τέλη κυκλοφορίας. Θα αποφασίσουμε αν θα δώσουμε την παράταση. Κάθε χρόνο εξαγγέλλεται ότι θα υπάρχουν αλλαγές. Θα φέρετε αλλαγές μας στο 2019. Λοιπόν, καταρχήν, φέτος δεν εξαγγείλαμε καμία αλλαγή, γιατί ακριβώς επειδή ξέραμε ότι έχουμε κάποια δυνατότητα να δώσουμε κάποια χρήματα, τα 910 εκατομμύρια που ήταν στον προϋπολογισμό, μελετήσαμε πού μπορούμε να δώσουμε και αποφασίσαμε τις συγκεκριμένες δράσεις. Δηλαδή, αποφασίσαμε. Τελείως το 18, μπαίνουμε όχι, 19. Για το 19 μιλάω, για τον προϋπολογισμό του 19. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός του 19.
Είπαμε 910 εκατομμύρια θα δώσουμε στον ένφια, θα δώσουμε στο τέλος επιτιδεύματος σε κάποιες κατηγορίες, στον κατώτατο μισθό, στις ασφαλιστικές φορές. Άρα να μην περιμένουμε όλα αυτά που εξαγγείλαμε. Τα τέλη κυκλοφορίας του 19 είναι αυτά που πληρώνουμε τώρα. Άρα σε αυτό το προϋπολογισμό δεν περιμένουμε καμία αλλαγή. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, ευθύς εξ αρχής, έχουμε τον Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά. Καλές να έχετε και καλή καινούρια χρονιά, έτσι να το πούμε. Να έχουμε υγεία όλοι μας, κύριε Δήμαρχε. Χρειαζόμαστε την υγεία και λίγη τύχη, που λένε κάποιοι. Λοιπόν, και εγώ συμφωνώ σε αυτό, γιατί... Ναι. Σας το ευχόμαστε από καρδιάς, διότι έχετε εσείς ως δήμαρχος να ανταπεξέλθετε σε πολλά και ποικίλα θέματα, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια ότι δεν μένω στον τελευταίο χρόνο που κλείνει όσον ούπο, αλλά μια τετραετία ολόκληρη πέρασε σε αυτή την αυτοδιοικητική θητεία. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά θέματα και πάνω απ' όλα ήταν ένα περιβάλλον τελείως εχθρικό, θα έλεγα, αρνητικό, επειδή έχω μια εμπειρία μαζί με την πορεία μου στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στην Περιφέρεια. Συμπληρώνουμε 20 χρόνια πλέον. Θα σας πω ότι αυτά τα τελευταία 4 χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα που έζησε η Αυτοδιοίκηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν ήταν μόνο οι θεσμικές αλλαγές, ήταν τα capital controls, ήταν η κρίση, ήταν η αλλαγή της νομοθεσίας που ουσιαστικά ακύρωνε κάθε προσπάθεια όλων των δήμων, των περιφερειών, γιατί δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ούτε ένα έργο. Και ο πολίτης δικαιολογημένα που δεν έχει τη σωστή ενημέρωση, δυσανασχετεί, θα έλεγα αυτό περιμένει κάθε φορά από μια νέα αυτοδιοικητική αρχή, να προσθέσει κάτι περισσότερο σε αυτά που υπάρχουν ή να ανατρέψει πράγματα και αρνητικά, να παλέψει για νεότερες διεκδικήσεις. Και είναι αλήθεια ότι αυτά τα 4 χρόνια δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Εκείνο που έχω έτσι δηλώσει επανειλημμένως, τον τελευταίο χρόνο αυτό το έχω δει και σαν πρόεδρος της ΠΕΔ, δηλαδή όλων των δημάρχων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, όλοι οι συνάδελφοι, κυρίως των μικρών νησιών, αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με την αλλαγή της νομοθεσίας. Έχουν μελέτες, έχουν πόρους, αυτό είναι το περίεργο, έχουν βρεθεί τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλοί πόροι, παρά τις οικονομικές δυσκολίες. Μέσω του ΕΣΠΑ, κύριε Δήμαρχε, έχουμε τη δυνατότητα να εκτελέσουμε έργα και οι μικροί νήσοι, οι μικροί δήμοι δεν έχουν τις υπηρεσίες, δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν ένα διαγωνισμό. Αλλά και εμείς, και λέω εμείς η Ρόδος τώρα για παράδειγμα, έκανα μια αναφορά προχθές στο Δημοτικό Συμβουλίο το τελευταίο, μαζί με τις ευχές, έχουμε δημοπρατήσει τον τελευταίο χρόνο 74 έργα και αν είναι ζήτημα αν έχουν ξεκινήσει 5 από αυτά, γιατί όλα τα άλλα, φανταστείτε, από τον Αύγουστο έχει αναδειχθεί ο μειοδότης, ο ανάδοχος του έργου, και με τις διαδικασίες που προβλέπονται, τις προθεσμίες, τις εγκρίσεις, τους ελέγχους, τα ελεκτικά, μέχρι τώρα δεν έχω υπογράψει. Γραφειοκρατική διαδικασία πολύ δύσκολη. Δεν έχω υπογράψει, φανταστείτε, συμβάσεις σε 70 δημοπρατημένα έργα. Φανταστείτε τώρα στα άλλα νησιά τι γίνεται. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, γενικότερα όμως η αποτίμηση της χρονιάς αυτής, πού βαραίνει η ζυγαριά της? Ναι, να σας πω, αναφέρομαι τώρα στο Δήμο της Ρόδου. Αν θέλετε, βεβαίως. Ο Δήμος της Ρόδου κατάφερε με εξορθολογισμό, και αυτό είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, πάνω απ' όλα να εξηγεί άνετα οικονομικά, να είναι, θα έλεγα, πολύ για τα δεδομένα τα σημερινά εύρωστος οικονομικά, με ένα απόθεμα κοντά στα 50 εκατομμύρια, όχι έτσι στον αέρα, τοποθετημένο σε έργα. Και όταν λέω τοποθετημένο σε έργα, η νομοθεσία παλιά σου έδινε το δικαίωμα να δημοπρατήσεις έργο ακόμα και αν δεν είχες όλα τα λεφτά. Τώρα πρέπει να έχεις το σύνολο των χρημάτων της μελέτης και να προχωρήσεις. Μέσα σε αυτά τώρα είναι αυτό που σας είπα. Έχουν ανοίξει προγράμματα
από το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Φιλόδημος, mm-hmm. με το ειδικό mm-hmm. πρόγραμμα. Είναι ένα θετικό, θα έλεγα, αποτέλεσμα που βγαίνει μέσα από αυτό το χρόνο, και για να μην λέω δικά μου λόγια, χθες κλείνοντας τη διεύθυνση προγραμματισμού και υποβάλλοντας τις τελευταίες προτάσεις για ένταξη έργων, mm-hmm. η υπηρεσιακή, η διευθύντριά μου, οι συνεργάτες μου που δούλεψαν όλο αυτό το χρόνο, και δεν θέλω να δικήσω εγώ προκατόχους μου, δημάρχους και τα λοιπά, μου λένε, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα οποία δημοπρατήσαμε και αυτά τα οποία έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ, στο ειδικό πρόγραμμα, στο πρόγραμμα Φιλόδημος, στο ΙΝΤΕΡΕΚ ευρωπαϊκά προγράμματα, ακόμα και για το Δήμο της Ρόδου δεν έχουν ενταχθεί τα τελευταία 20 χρόνια τόσα πολλά μαζί. Μάλιστα. Είναι σπουδαίο, αλλά υπάρχει ένα, ας το πούμε, αρνητικό εδώ. Όλα αυτά δεν φαίνονται. Ο πολίτης, αν δεν το αγγίξει, αν δεν βάλει τον δάχτυλο στον τύπο των ύλων, mm-hmm. δεν πιστεύει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή και εδώ είναι και η σωστή επικοινωνία του έργου, που εγώ ευχαριστώ πολλές φορές, το λέω δημόσια, τα μέσα ενημέρωσης, που μπορούν και περνάνε στον πολίτη κάποια μηνύματα. Βέβαια, mm-hmm. εγώ λέω και πάλι, δεν είναι μόνο τα έργα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι ο παράγοντας άνθρωπος. Οπωσδήποτε. Για τα δεδομένα της Ρόδου, ήταν το πρώτο κέντρο κοινότητας, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πρόνοιας, Κοινωνικής Πρόνοιας, το οποίο ήρθε η ίδια η Υπουργός, η κυρία Φωτίου τότε, εγγενίασε λοιπόν αυτό το πρώτο πανελλαδικά πρόγραμμα στη Ρόδο. Και mm-hmm. θα πει κανείς, μα στη Ρόδο που υπάρχει ευμάρεια, ναι, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, mm-hmm. πολλοί συμπολίτες μας mm-hmm. έχουν ανάγκες, πολλοί είναι εκείνοι που ζουν στα όρια της φτώχειας. Εκεί mm-hmm. λοιπόν υπάρχει μία δομή με 4 εκατομμύρια προϋπολογισμό, έχουμε το συσίτιο καθημερινά, τη βοήθεια στο σπίτι, τους mm-hmm. 21 mm-hmm. βρεφονηπιακούς σταθμούς, χτίζονται άλλοι δύο. Αυτή είναι η παροχή πλούσια, λοιπόν, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και θεωρώ ότι πάνω απ' όλα τα έργα mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε, πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος εστί. Άμα ο άνθρωπος μπορεί, αν μπορείς να δώσεις στον συνάνθρωπό σου τη βοήθεια, ας κάνεις και ένα δρόμο λιγότερο. Mm-hmm. Αλλά στον τομέα αυτό, σας λέω και πάλι, έχει στο σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών και στο σύνολο του νησιού καλυφθεί η ανάγκη για τη βοήθεια στον συνάνθρωπο μας. Είναι κρίμα στην εποχή που ζούμε και παρά τις οικονομικές συγκυρίες να υπάρχουν άνθρωποι που να στερούνται τα στοιχειώδη. Και ότι μπορεί έτσι η πολιτεία, και συγκεκριμένα αφού μιλάμε με τον Δήμαρχο Ρωδίων, ο Δήμος Ρόδου λοιπόν κάνει ό,τι καλύτερο για τους δημότες του. Οπότε, κύριε Δήμαρχε, είναι θετικό το πρόσημο, έτσι, της θετικό το πρόσημο, μπαίνουμε, της χρονιάς, θα έλεγα, αισιόδοξα στην τελική ευθεία, και ξέρετε, mm-hmm. θα το πω εγώ και ας το ακούσουν οι συμπολίτες μας, οι ακροατές σας, καμιά φορά λένε, μα είναι προεκλογικά αυτά. Mm-hmm. Όταν για να οριμάσεις μία μελέτη θέλεις 2 και 2,5 χρόνια, είναι mm-hmm. αυτονόητο αυτός που αναλαμβάνει την πρώτη στιγμή, αν δεν έχει βρει συνεγιζόμενα mm-hmm. ή αν δεν είναι μιας δεύτερης θητείας, να μπορέσει να ολοκληρώσει έργο. Και εκεί είναι το κρίμα το μεγάλο. Δηλαδή, μπορεί κάποια δημοτική αρχή να προετοιμάσει, να δημοπρατήσει, να μην προλάβει να δει mm-hmm. τα έργα, mm-hmm. να έρθει η επόμενη, να τα βρει έτοιμα, να προχωρήσει σε 2 ή 6 μήνες και ο πολίτης ναι. θα έχει την εντύπωση ότι είναι αποτέλεσμα μιας νέας δημοτικής αρχής. Όμως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας, πραγματικά πιστέψε με, σκληρής δουλειάς. Εγώ φεύγω από το Δημαρχείο κάθε μέρα 2 τα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Και δεν το λέω Μάλιστα. έτσι για να δρέψω δάφνες και τα λοιπά. Είναι οι ανάγκες ενός Δήμου που σε υποχρεώνουν, εφόσον θέλεις να προχωρήσεις 5 πράγματα, να είσαι mm-hmm. μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα στο γραφείο σου. Mm-hmm. Κύριε Δήμαρχε, θα μπορούσαμε πολλά περισσότερα να πούμε και θα σας δεσμεύσουμε έτσι κάποια στιγμή. Όχι, εγώ θα έλεγα είναι οι μέρες μόνο για ευχές. Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να ευχηθούμε να σε όλους. Ευχηθείτε, λοιπόν, όπου γης δωδεκανήσιους, mm-hmm. λέω πάντα, γιατί εγώ δεν έχω απογαλακτιστεί ακόμα από την νομαρχιακή, έστω περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, μου λείπουν από τα νησιά. Mm-hmm. Αυτή η αγάπη, όταν επισκεπτόμουν σαν αντινομάρχης, πρόεδρος, αντιπεριφερειάρχης στα mm-hmm. νησιά, που έβρισκα
5-10 καλούς φίλους, αλλά έβρισκα και όλους τους συμπατριώτες μας, σε όποιον νησί και αν πήγαινα, με τους προβληματισμούς τους, αλλά και με αυτή την νησιώτικη μεγάλη αγκαλιά. Το πιστεύω και την νησιώτητα. Αυτό μου έχει λείψει. Επομένως, όλους αυτούς, πραγματικά, από τα βάθη της καρδιάς και της ψυχής μου, εύχομαι να έχουμε μια καινούρια καλή χρονιά, να περάσουν τα δύσκολα, γιατί αυτός ο τόπος το αξίζει. Και οι άνθρωποι του το αξίζουν. Όταν είναι στεριωμένοι πάνω στο βράχο και παλεύουν για τα νησιά, δεν παλεύουν μόνο για την προσωπική τους ευημερία, παλεύουν ακριβώς για την ίδια την Ελλάδα. Έτσι, αν καταλάβουν ποτέ τι προσφέρουν αυτά τα νησιά, όχι μόνο στον ελλαδικό αλλά στον ευρωπαϊκό χώρο, τότε θα εκτιμήσουν και τη δύναμη των νησιωτών που είναι εργαζομένοι πάνω στα νησιά τους. Είτε είναι μεγάλα, είτε είναι μικρά. Είτε είναι μικρά. Πολύ σωστά. Κύριε Δήμαρχε, θα σας δεσμεύσουμε λοιπόν τις πρώτες ημέρες ενδεχομένως και το πρώτο χρονικό διάστημα του 2019 να σας έχουμε για να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Εγώ θα σας ευχηθώ και εσάς προσωπικά. Καταρχήν υγεία, ευημερία, αλλά καλές ειδήσεις και θα επισημάνω εδώ τον δύσκολο αγώνα που κάνετε και εσείς. Και ξέρετε εσείς ποιος είναι ο δύσκολος. Από τα χρόνια της κρίσης, θυμάμαι είχαμε, να μην πω δεκάδες μέσα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, τύπου, και έχουν συρρυκνωθεί με πολλές δυσκολίες και αυτό που επιτελείται είναι ένα κατόρθωμα να απλώνεται σε όλα τα νησιά την είδηση και την ενημέρωση. Και το έχει ανάγκη περισσότερο από τον καθένα ο νησιώτης. Ο Αθηναίος, ο Θεσσαλονικιός, και να μην δει τηλεόραση και να μην δει τοπικά, βρίσκει τρόπο και επικοινωνεί. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Δήμαρχε. Γι' αυτό σας λέω, επιτελείται πραγματικά σπουδαίο έργο και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και τις καλύτερες μας ευχές να συνεχίσετε. Και εμείς με τη σειρά μας να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, να χαίρεστε την οικογένειά σας και να έχετε μια καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία. Σας ευχαριστώ να είστε πολύ καλά. Χρόνια καλή πολλά, συνέχεια. Χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Χρόνια πολλά, καλά. Καλή χρονιά, κύριε Δήμαρχε. Καλά. Γεια σας. Και μετά τον κύριο Χατζηδιάκο, να πάμε να δούμε τι γίνεται στους κόλπους των ΑΝΕΛ. Σοβαρή πολιτική κρίση, λοιπόν, φαίνεται πως έχει ξεσπάσει στις τάξεις των ανεξάρτητων Ελλήνων, έπειτα από το σάλο που προκάλεσαν την Παρασκευή οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου των ΑΝΕΛ, Παναγιώτης Γουρίδη, περί θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, την παρέτηση που ο ίδιος έθεσε ενώπιον του Πάνου Καμένου, αλλά και τα όσα ακολούθησαν με το άδειασμά του από τον πρόεδρο του κόμματος. Την παρέτησή του στη διάθεση λοιπόν του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνου Καμένου, έθεσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Αντιπρόεδρος του κόμματος, Παναγιώτης Γουρίδης, μετά και το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. Νωρίτερα, ο κύριος Καμένος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι οι θεωρίες φαντασίες περί δήθεν θερμών επεισοδίων ούτε βάση έχουν ούτε εξυπηρετούν την Ελλάδα. Είμαστε η πιο ασφαλής χώρα της περιοχής που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας. Καλή πρωτοχρονιά. Είχε προηγηθεί βέβαια η δήλωση του κυρίου Σγουρίδη στο θέμα 104,6, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ένα θερμό επεισόδιο θα μπορούσε να καθυστερήσει την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή, αλλά έσπευσε να συμπληρώσει ότι υπάρχει πιθανότητα η Συμφωνία να μην κυρωθεί ποτέ λόγω των απρόβλεπτων γεγονότων, χωρίς να αποκλείει και ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ωστόσο, μιλώντας στο ραδιόφωνο του θέματος, διευκρίνησε ότι δεν επενδύει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έντονη ήταν έτσι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και του αρμόδιου τομεάρχη εξωτερικών του κόμματος, του Γιώργου Κουμουτσάκου, για τις παραπάνω δηλώσεις. Οι δηλώσεις Γουρίδη για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, σε συνδυασμό μάλιστα με την τύχη της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι αδιανόητες, είπε ο κύριος Κουμουτσάκος, όπως αδιανόητο και επικίνδυνο είναι το ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός δεν τις καταδίκασαν αμέσως, υπογράμμισε ο κύριος Κουμουτσάκος. Αποχώρηση από τους κυβερνητικούς στόχους και την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτή θα είναι η αντίδραση των συγκυβερνώντων ανεξαρτήτων Ελλήνων, όπως δήλωσε στο Καλημέρα Ελλάδα ο εκπρόσωπος του κόμματος Θεόδωρος Τοσουνίδης. Πάμε να τον ακούσουμε. Ο εκπρόσωπος τύπου των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κ. Τοσουνίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Τοσουνίδη, καλημέρα σας.
Πολύ καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Ο πρόεδρος σας είπε ότι εγώ θα παραιτηθώ. Αλλά ο κύριος Γουρίδης είπε κάτι το οποίο έχει ξανακουστεί και από εσάς και από άλλα στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ότι στην περίπτωση που θα προηγηθεί η πρόταση μορφής από τη Νέα Δημοκρατία δεν την ψηφίσετε. Αλλά αν ζητήσει όμως ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση, πάλι δεν την ψηφίσετε. Έτσι είναι. Κύριε Παπαδάκη, βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε συνομιλία με τον εκπρόσωπο, με τον τυχερό εκπρόσωπο ενός κόμματος και ενός πολιτικού ηγέτη, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την απόλυτη συνέπεια σε αυτά που πιστεύουν και σε αυτά που διακηρύσουν. Έτσι λοιπόν για μία ακόμη φορά και μετά την τοποθέτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του Μπάνου Καμένου, εμείς μιλούμε για αποχώρηση από τους κυβερνητικούς στόχους, αλλά και το ότι θα αποχωρήσουμε και από την κυβερνητική πλειοψηφία. Απλά, καθαρά και εξάστερα. Αυτό που έχουμε να αναλάβει ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό, αυτό θα πράξουμε. Όμως υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμβούν. Το ένα, το έχει πει η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι στο τραπέζι, ως στη παρέτρα μας. Η πρόταση μομφής, την οποία εσείς έχετε πει ότι δεν ψηφίζετε, κάνω λάθος? Δεν κάνετε καθόλου λάθος και απορώ με τη Νέα Δημοκρατία αν θα θελήσει για δεύτερη φορά με τέτοιο τρόπο να εκτεθεί. Αυτό είναι δημοδικό και... του θέμα. Όμως υπάρχει και το ενδεχόμενο, και αυτό είναι στη παρέτρα της κυβέρνησης από την άλλη πλευρά, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε αυτή την περίπτωση πάλι αρνητική η ψήφος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έτσι τουλάχιστον είπε ο αντιπρόεδρός σας, τες, ο κύριος Γουρίδης. Κύριε Παπαδάκη, ο αντιπρόεδρος ο κύριος Γουρίδης, ο Πάνος ο Καμένος, σας επιβεβαιώνω κι εγώ ότι με κανέναν τρόπο και με έμεσο τρόπο εμείς δεν θα δώσουμε στήριξη σε μια συμφωνία. Άρα, όπως είναι όχι ψήφο εμπιστοσύνης, όχι πρόταση μορφής, λέτε. Έτσι. Ο δρόμος για μας είναι καθαρός, το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Αυτά θα τα κάνετε πριν έρθει στη Βουλή για ψήφιση η συμφωνία, επικύρωση συμφωνία. Γεγονός που σημαίνει ότι θα τρέξουν και οι διαδικασίες. Γιατί άλλο να έρθει η πρόταση στη Βουλή να ψηφιστεί ή να καταψηφιστεί και στη συνέχεια να αποσυρθείτε, και άλλο πριν έρθει στη Βουλή, με το που τελειώνει από τα Σκόπια η διαδικασία, εσείς αποσύρετε την εμπιστοσύνη σας και φεύγετε και από την κυβέρνηση. Κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας στα Σκόπια. 10 του μηνός, 11 θα έχει τελειώσει, κύριε Τουσουνίδη. Θα έχει τελειώσει. Σε 10 μέρες, 12, 13 από σήμερα θα έχει τελειώσει αυτό. Ακούστε με λίγο, γιατί για μας αυτή η συμφωνία έτσι κι αλλιώς είναι μια νεκρή συμφωνία και αυτό με ευθύνη του ίδιου του κύριου Ζάεφ. Ακόμα και οι προχθεσινές του δηλώσεις. Δύο έβαλαν τις υπογραφές όμως, δεν έβαλε μόνο ο κύριος Ζάεφ. Ακούστε λίγο, κύριε Παπαδάκη. Υπεγράφει από τον τότε. Στις πρέσπες ήταν δύο. Ένα προσύμφωνο στις πρέσπες. Και είχαμε πολύ καθαρά δηλώσει ότι αν κατορθώσουν και κλείσουν τις διαδικασίες στα Σκόπια, εμείς όταν θα υπάρξει γεγονός θα τοποθετηθούμε. Βλέπετε όμως ότι όποια συμφωνία περιλαμβάνει τη χρήση των νόμων της Μακεδονίας, όχι μόνο δεν σταματάει τον αλυτρωτισμό, αλλά τον πυροδοτεί. Άρα δικαιωνόμαστε και σε αυτό, ότι η βασική διαχωριστική γραμμή δεν είναι μεταξύ αυτών που συμφωνούν ή δεν συμφωνούν με τις πρέσπες, αλλά μεταξύ αυτών που δίνουν το όνομα της Μακεδονίας προς χρήση στα Σκόπια και αυτών που δεν δίνουν. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι θα κάνετε με αυτούς από το κόμμα σας που θα ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας? Οι μεμονωμένοι που θα διασπάσουν το ενιαίο αραγές μέτωπο των Ανεξάρτητων Ελλήνων θέτουν έτσι κι αλλιώς τον εαυτό τους εκτός κινήματος. Ωστόσο, αναταράξεις πολιτικές δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Σκόπια, αφού ο πρόεδρος των Σκοπίων Γιώργη Ιβάνοφ, κατά την ετήσια ομιλία του την Παρασκευή στη Βουλή της χώρας, κάλεσε τους βουλευτές των κομμάτων που απαρτίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό του Ζόραν Ζάεφ να αντλήσουν δυνάμεις και να απορρίψουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Φίλες και φίλοι, εδώ θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.